Λίγες ώρες έμειναν λοιπόν για τις κάλπες της Κυριακής. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος, βουλευτής Αργολίδας με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να μιλήσουμε λοιπόν για τις σωκοματικές εκλογές αλλά και για άλλα θέματα. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σπυροπούλου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Αντίστροφη μέτρηση. Βέβαια, μέσα σε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες γίνεται αυτή η εκλογική διαδικασία. Έχουμε δει τι συμβαίνει στην Θεσσαλία. Δυστυχώς τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Θα θέλαμε ένα δικό σας σχόλιο για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί στο μέτωπο, κύριε Γαβρίλα, γιατί είστε και εσείς ένας άνθρωπος που μένει σε ένα νομό, στην Αργολίδα δηλαδή, που η Αργολίδα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχει κτηνοτροφία, έχει γεωργία. Οπότε αντιλαμβάνεστε κι εσείς και το μέγεθος αυτής της ζημιάς που έχει προκληθεί και στην Θεσσαλία. Πράγματι, κυρία Σπυροπούλου, και στην Αργολίδα έχουμε δύο δήμους που έχουν πληγεί από τις καταστροφές της πρόσφατης νεροποντής. Είναι ο Δήμος Επιδαύρου και ο Δήμος Ερμιονίδας. Βέβαια, κανένας δεν μπορεί να συγκρίνει αυτές τις ζημιές, όσο και αν μας αφορούν τους κατοίκους της περιοχής, με αυτό που συμβαίνει στη Θεσσαλία. Είχαμε και σαν ΣΥΡΙΖΑ την ευκαιρία να επισκεφτούμε ολόκληρη τη Θεσσαλία, αλλά και τη Μαγνησία και το Πήλιο και διαπιστώσαμε πραγματικά την τραγωδία που βρήκε αυτόν τον τόπο και τους συμπολίτες μας. Μία περιοχή που χρειάζεται πολλή δουλειά για να ανακουφιστούν οι άνθρωποι που επλήγησαν, πολλή δουλειά και πολλά χρήματα για να ανασυγκροτηθεί η περιοχή και να βρει πάλι την κανονικότητά της. Δυστυχώς έχουμε μία κυβέρνηση που δεν αναλαμβάνει ούτε τις ευθύνες για αυτό που έγινε ολόκληρο το καλοκαίρι σε επίπεδο καταστροφών, είτε ήταν οι πυρκαγιές, είτε είναι σήμερα οι πλημμύρες, αλλά βλέπουμε ότι δεν έχει και σχέδιο και αυτό που ονόμασε επιτελικό κράτος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και στις ανάγκες τέτοιων ακραίων φαινομένων. Δεν μπορεί να τα ρίχνουμε ασφαλώς μόνο στην κλιματική κρίση. Είναι ένα φαινόμενο αυτό και η πυρκαγιά και η νεροποντή που ασφαλώς με μεγαλύτερη ένταση θα το συναντήσουμε και στο μέλλον. Αλλά το θέμα είναι εμείς σαν οργανωμένη πολιτεία τι κάνουμε και πόσο η υπεύθυνη κυβέρνηση μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις. Και φάνηκε ότι ήταν και ανέτοιμη να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα, αλλά πολύ πιο δύσκολα βλέπουμε σήμερα να μπορεί να συντονίσει αυτό το έργο ανασυγκρότησης αυτής της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας. Βέβαια, είναι όντως πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εσείς που βρεθήκατε εκεί, να μας πείτε τι είδατε. Δηλαδή, το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε αυτές τις έρευνες στο σημείο, την αυτοψία στο σημείο καλύτερα. Τι είδατε και αν τελικά πρόκειται για έργα τα οποία δεν έγιναν, πρόκειται για πράγματα τα οποία δεν έγιναν σωστά, δηλαδή από την κυβέρνηση. Έπεσε, να πούμε κιόλας, έπεσε όλη η ευθύνη στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό. Τελικά η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά τον υποστήριξε σε ό,τι κατηγορία είχε από πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα είπε ότι δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Είναι fake news όλα αυτά που ακούμε. Τι είναι τελικά αυτό που συμβαίνει στη Θεσσαλία? Κοιτάξτε, ενώ όλοι περιμέναμε αυτό το φαινόμενο και οι μετεωρολόγοι είχαν ενημερώσει εγκαίρως, φάνηκε ότι βρεθήκαμε ανέτοιμοι. Ωστόσο, δεν είναι το ζήτημα πώς αντιμετωπίζεις μέσα στη εβδομάδα της νεροποντής ένα τέτοιο φαινόμενο. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται από το 2016 που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επικύρωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία και έκανε νόμο του κράτους την Εθνική Στρατηγική Αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων. Ήρθαμε το 2018 ο ΣΥΡΙΖΑ και έφερε τα πρώτα σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων από πλημμύρας. Αυτά τα σχέδια θα έπρεπε να ανανεωθούν, να επικυρωποιηθούν το 2021. Και μάλιστα θα έλεγα για τη Θεσσαλία που ήταν και μια περιοχή στο κόκκινο αυτών των φόβων και των κινδύνων που έχουμε από τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα, δεν είχε ολοκληρωθεί έως το 2021 που ήμασταν υποχρεωμένοι το όποιο σχέδιο. Ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2022 και μας τράβηξε ταυτή. Επανήλθε και στους επόμενους μήνες μέσα στο 2022 και είπε θα σας στείλω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί δεν έχετε κάνει ούτε τα σχέδια αλλά ούτε και τα αντιπλημμυρικά έργα που απαιτούνται για αυτή την περιοχή. Ξέρετε, μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης που μιλάμε για 30 με 31 δις προβλέπονται 177 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα.
δεν έχει δαπανηθεί ούτε ένα ευρώ. Έως 30 ΕΚ του 2023 δεν έχουμε απορροφήσει ούτε ένα ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα. Μάλιστα, αυτό είναι πάρα και πολύ ο σοβαρό. Υπουργός, είναι όπως πάρα τα πολύ είπε σοβαρό. η κυρία Όντως. Σπυροπούλου, βγήκε και ο Υπουργός ενώ όλοι μιλούσαν ότι δεν υπάρχουν ευθύνες, κανένας δεν αναλάμβανε από την κυβέρνηση την όποια ευθύνη. Βγήκε ο Υπουργός Κικίλιας, ο αρμόδιος Υπουργός, μπροστά στο φόβο ότι θα ανασχηματιστεί ή θα του ζητηθεί η παραίτηση και για πρώτη φορά ακούσαμε ότι υπάρχουν ευθύνες στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ευθύνες στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Μόνο τότε ακούσαμε από κάποια επίσημα κυβερνητικά χείλη ότι υπάρχουν ευθύνες. Και μάλιστα καταλόγησε και ευθύνες συγκεκριμένες, καταγγέλλοντας ότι ο προηγούμενος Υπουργός, ο κύριος Τηλιανίδης, δεν είχε απορροφήσει από το πρόγραμμα γης παρά μόνο 1% των κονδυλίων. Και βέβαια, υποσημειώνω ότι ο κύριος Μητσοτάκης θυμήθηκε να επιβραβεύσει εκ νέου τον κύριο Στυλιανίδη, δίνοντάς του ένα καινούριο χαρτοφυλάκιο πριν μερικές μέρες. Αυτό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ωστόσο, όμως, εμείς λέμε ότι και τα σχέδια για τις πυρκαγιές δασοπροστασίας είχαν μείνει πίσω. Και τα σχέδια που είχαμε πρόσληψη στα περιφερειακά σχέδια για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων πυρκαγιών μείνανε πίσω. Η έκθεση Goldhammer δεν ελήφθη υπόψη από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έχουμε, και κλείνω με αυτό, ένα Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που ακόμη δεν έχει οργανόγραμμα. Έχουμε μια Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που εδώ και 3 χρόνια από το 2020 που ψηφίστηκε ο νόμος βρίσκεται ο νόμος αυτός σε αναστολή και ουσιαστικά η λειτουργία αυτής της Γενικής Γραμματείας. Ναι. Εμείς είπαμε ότι αυτά τα φαινόμενα πλέον πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με μια Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, με επιστήμονες, με τα κατάλληλα κονδύλια. Σήμερα είδαμε το φαινόμενο των πυρκαγιών το προηγούμενο μήνα. Καταστράφηκε σε επίπεδο ποσοστού το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ευρώπη φέτος. Και γιατί έγινε αυτό? Γιατί οι χώρες του Νότου, της υπόλοιπης Ευρώπης, κατάφεραν τα τελευταία χρόνια με ένα νέο μοντέλο αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων, κυρίως που εστίαζε στην πρόληψη, να μην έχουν τουλάχιστον τα 2 τελευταία χρόνια τέτοια ακραία. Ναι. Δυστυχώς, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, ξέρω φαινόμενα. Ότι είναι πολλά τα προβλήματα και τα θέματα. Αλλά να συντομεύουμε λίγο. Η πυροσβεστική υπηρεσία αυτή τη στιγμή έχει 3.500 κενά. Να πως οδηγούμαστε σε τέτοιες καταστάσεις, μια χώρα ανοχήρωτη, μια κυβέρνηση να μην αναλαμβάνει τις ευθύνες της και ασφαλώς μέρημνά μας είναι τώρα να δούμε την επόμενη μέρα πώς θα στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και στις καμένες περιοχές αλλά και στις πλημμυρισμένες περιοχές. Υπάρχουν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, υπάρχουν κίνδυνοι για την ίδια την επιβίωση των ανθρώπων, να ανοίξουν τα σχολεία, να μπουν σε μια κανονικότητα. Ένα σύντομο σχόλιο θα θέλαμε και για τις σωκοματικές πριν κλείσουμε αυτή τη σύνδεση, γιατί πλησιάζουν τώρα οι μέρες. Την Κυριακή ψηφίζουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρόεδρο, ο οποίος θα αναλάβει έναν δύσκολο ρόλο, θα λέγαμε εμείς. Μετά τον Αλέξη Τσίπρα, ποιος? Να μας πείτε λοιπόν και εσείς ένα σχόλιο. Είναι γεγονός ότι η επόμενη μέρα των εκλογών μας βρήκε με απογοήτευση μεγάλη και στον κόσμο το δημοκρατικό, το προοδευτικό, αλλά και με πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Αυτά εγώ άλλωστε είχα προτείνει και στις εσωκομματικές διαδικασίες ότι έπρεπε να τα συζητήσουμε σε ένα συνέδριο που θα προηγούνταν, σε μια αναλυτική κουβέντα που θα κάναμε για το πώς οδηγηθήκαμε σε αυτά τα αποτελέσματα, τα αρνητικά, τι έφτεξε, τι δεν διαβάσαμε από τις τάσεις που επικρατούν στην ελληνική κοινωνία, σε ποια προβλήματα δεν απαντήσαμε, σε ποιες κοινωνικές ανάγκες δεν μπορέσαμε να δώσουμε απαντήσεις. Ωστόσο, προχωράμε στην εκλογή Προέδρου. Θα έχουμε την μεθαυριανή ημέρα, την Κυριακή, την εκλογή, την πρώτη αναμέτρηση. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μάλλον θα πάμε και σε δεύτερο γύρο. Είναι 5 υποψήφοι οι οποίοι προσθέτουν και συμβάλλουν και νομίζω ότι μπορούν ο καθένας από την πλευρά του να διασφαλίσει και την ενότητα την επόμενη μέρα και τη διεύνηση, αλλά αν θέλετε να ξαναφέρει την παράταξη, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον ως παράταξη μπορεί και πρέπει να μιλάει και να λειτουργεί, την ευρύτερη δημοκρατική, προοδευτική, αριστερή, κεντροαριστερή παράταξη, σε τροχιά εξουσίας εκ νέου. Αυτό για να το κάνει θα πρέπει ασφαλώς και το πολιτικό μας αφήγημα να ετοιμάσουμε και την προγραμματική μας πρόταση για την διακυβέρνηση της χώρας όταν βρεθούμε
ενώπιον του ελληνικού λαού. Είμαι αισιόδοξο ότι η επόμενη μέρα θα μας βρει όλους ενωμένους και πιο ισχυρούς να αντιμετωπίσουμε νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα. Εχθές συζήταγα και ως ειδικός αγορητής στην Βουλή το σχέδιο νόμου που έφερε το Υπουργείο Εργασίας. Ένα σχέδιο νόμου οδοστρωτήρα για τα εργασιακά δικαιώματα που μας γυρνάει πολλά χρόνια πίσω με αντεργατικές πολιτικές. Αυτά Έτσι. Πρέπει να παλέψουμε. Πρέπει να είμαστε με τον νέο αρχηγό μας σε θέση μάχης να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές εμπνεύσεως Μητσοτάκη και ασφαλώς που κινούνται πάνω στις ράγες του σχεδίου Πισαρίδη. Εμπνεύσεως δηλαδή νεοφιλελεύθερων προταγμάτων σε πλανητικό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Θα φανούν όλα αυτά την Κυριακή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ.